λέει σήμερα πάνω από το σταυρό του σε όλο τον κόσμο, αγκαλιάζοντας τον με απλωμένα τα χέρια που τα καρφώσαμε εμείς, μας υπενθυμίζει πως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάντοτε θα βρίσκεται στη ζωή μας τουλάχιστον ένας Πέτρος να μας αρνηθεί. Δεν πρέπει να ξεχνούμε πως θα βρίσκεται στη ζωή μας τουλάχιστον ένας Ιούδας να μας προδώσει. Θα βρίσκεται στη ζωή μας τουλάχιστον ένας Πιλάτος για να μας σταυρώσει. Αλλά στο τέλος μας λέει με απλωμένα τα χέρια του, θέλοντας να μας αγκαλιάσει, είμαι εγώ εδώ και θα σας αναστήσω. Και αυτό κρατήστε, πατέρες και αδελφοί μου, στην καρδιά σας. Αυτή την υπόσχεση που μας δίνει ο Χριστός να μας αναστήσει. Γι' αυτό να σκέφτεστε κάθε φορά που τα προβλήματα των ανθρώπων μπαίνουν μπροστά μας και οι κακίες μας τριγυρνούν και οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουμε τι είναι όμορφο και τι είναι άσχημο. Να σκέφτεστε αυτό που μας υπόσχεται ο σταυρωμένος Χριστός μας σήμερα, να παίρνετε θάρρος και να συνεχίζετε μέχρι τα βαθιά σας γεράματα να προσφέρετε στη ζωή, στους ανθρώπους, στον εαυτό σας, για να χαίρεται ο Θεός. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ μαζί μας, κύριε Δήμαρχε, προσωπικό μας. Χαιρόμαστε, στρατηγέ, κύριε αστυνομική διευθυντά, που είσαστε εδώ. Χαιρόμαστε για όλους, χαιρόμαστε για αυτούς που μπόρεσαν να έρθουν. Λυπόμαστε για αυτούς που δεν μπόρεσαν να έρθουν γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες. Λυπόμαστε για αυτούς που αναγκαστήκαμε να τους πούμε πηγαίνετε γιατί δεν αφοράτε άλλο. Και προσευχόμαστε όμως για όλους να δώσει ο Θεός να φύγει αυτό το κακό και να έρθει πάλι η ηρεμία στη ζωή μας για να συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού όμορφα και χαρούμενα, αμήν γέννητο. Καλή Ανάσταση σας εύχομαι.